στην Ουκρανία καθορίζεται η τύχη του κόσμου αναφορικά με την επόμενη μέρα, αλλά και το ενδεχόμενο να ξεσπάσει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Αυτό φέρεται να αναφέρεται σε πρόσφατη έκθεση του Αμερικανικού Κογκρέσου, στην οποία τονίζεται μεταξύ άλλων πως ο έλεγχος της Μόσχας στο Κίεβο είναι απειλή για το ΝΑΤΟ, αφού τα ρωσικά σύνορα θα εκτείνονται από την Αρκτική έως τη Μαύρη Θάλασσα. Η έκθεση προσθέτει πως ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος δράσης είναι να αυξηθεί η βοήθεια προς την Ουκρανία και να της επιτραπεί να χρησιμοποιεί όπλα εναντίον στόχων στη Ρωσία. Σημειώνεται πως η έκθεση δεν περιλαμβάνει μόνο τη Μόσχα ως κύρια απειλή για την Ουάσιγκτον, αλλά επίσης την Κίνα και τους συμμάχους τους, μεταξύ αυτών και το Ιράν. Η απειλή από τη Μόσχα ονομάζεται συνεχής, αφού η Ρωσική Ομοσπονδία αυξάνει τη μαχητική της ισχύ και κατέχει το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο. Διάφορα δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα αναφέρουν πως ο κύριος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να συγκρατήσει την Κίνα, καθώς ακόμη και χωρίς πόλεμο ο αποκλεισμός της Ταϊβάν θα οδηγήσει σε απώλεια 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να σταθούν στο Πεκίνο και τη Μόσχα μόνες τους, συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ είναι σημαντικές για αυτές, τονίζεται.